Γεια σας, είναι Παρασκευή 17 Μαΐου και επιστρέψαμε. Βλέπω... Να σου πω, μας ενδιαφέρει, έλα πες μου, μας ενδιαφέρει τι Παρασκευή είναι και πόσο Μαΐου είναι. Δηλαδή πες μου αλήθεια τώρα, μας είναι, ενδιαφέρει. Είναι μία Παρασκευή ενός μήνα, το ζητούμενο είναι ότι βλέπετε ένα βίντεο στο Game Over. Αυτό. Λοιπόν, Σάκης Καρπάς, την ώρα που θα βλέπετε το VidCast, όμως, το παλικάρι αυτό δεν θα είναι εκεί. Θα είναι εδώ δίπλα μου. Σωστό. Γιατί ο Σάκης κατεβαίνει Αθήνα και όσοι έχετε κάψα να τον δείτε από κοντά, θα μπορείτε να τον δείτε, θα κάνει ένα και μοναδικό show. Και όσες. Ναι, και όσες, και όσες, και όσες. Θα κάνει ένα και μοναδικό, μία παράσταση. Θα είναι και ο Σάββας. Θα φτάσω στο Σάββα. Περίμενε, ένα-ένα. Τόσοι πολίτες στο Στερόνι δεν την αντέχουν ταυτόχρονα. Σωστό, ένα, σωστό. Λοιπόν. Ξέρεις, τι σημαίνει. Αν έχεις πάει σε ένα Μαντρί μέσα, μυρίζει, ρε παιδί μου, άσχημα. Όταν πλησιάζεις προς τον τράγο, μυρίζει ακόμη πιο άσχημα, φίλε. Ναι. Αυτό είναι που θες να πεις περί Αντρίλας και τα λοιπά. Λοιπόν, για μία και μοναδική παράσταση, Σάκης Καρπάς την Κυριακή το πρωί στο Μολ. Και για μία και μοναδική παράσταση, Σάββας Καζαντζίδης επίσης την Κυριακή το πρωί στο Μολ, γιατί και αυτός θα είναι εδώ. Ο ένας θα είναι εκεί και ο άλλος θα είναι εδώ. Σωστό. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών επίσημο, εντάξει, Game Over Meeting, μιας και θα κατέβουμε κάτω, την Κυριακή, τι ώρα? 11-12 εκεί. Εκεί θα το γράψουμε αναλυτικά στο φόρουμ, ναι, το μέρος ακριβώς και την ώρα ακριβώς, με ειδικό θέμα Game Over Meeting 2013, ας το πούμε έτσι, για να βρεθούμε, να τα πούμε από κοντά, να πιούμε καφεδάκι, να συζητήσουμε, να αγκαλιαστούμε κτλ. Κτλ. Να βγούμε φωτογραφίες, να υπογράψουμε όλα αυτά. Όποιοι γουστάρετε να γνωριστούμε από κοντά, έρχεστε. Θα είμαστε και οι τρεις μας, και εγώ και ο Γιώργος και ο Σάββας, και όποια από τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας θέλουν να έρθουν και θα μπορέσουν, θα είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα το επαναλάβουμε στο τέλος αυτό για όσους ενδιαφέρονται. Πάμε να δούμε αυτή την εβδομάδα τι είχαμε στο Game Over. Και όσες, μην το ξεχνάς. Και όσες. Επειδή είσαι παντρεμένος με παιδί, γι' αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, ήταν η πρώτη εβδομάδα στο Game Over που λειτουργήσαμε, να το πω κανονικά, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Και ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Μάλλον πριν πάμε, να πω ότι παρόλο που ξεκινήσαμε κανονικά και έχουμε full θέματα, τα παιχνίδια είναι ακόμα λίγα. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε υλικό και δουλεύουμε και δημοσιεύουμε για να διαβάζετε. Λοιπόν, Might and Magic Heroes 6 Sage of Darkness Review από τον Αλέξανδρο τον Μιχαλητσιάνο, που το παιχνίδι κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά, κάπου εκεί. Παρόλο που είχαμε ελπίδες, τουλάχιστον όσοι παίζουν Might and Magic και δει τη σειρά Heroes, ο Αλέξανδρος λέει ότι για μια ακόμα φορά ένα παιχνίδι αυτής της κατηγορίας και ειδικότερα αυτού του franchise είναι πίτα στα bugs, πολλά 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 προβλήματα. Όσοι ενδιαφέρεστε για το expansion αυτό, το standalone expansion, καλό είναι να περιμένετε να τα διορθώσει η Ubisoft και ύστερα να ασχοληθείτε. Γενικότερα τα φόρα της Ubisoft και στο Steam, από ό,τι λέει και ο Αλέξανδρος, έχουν γεμίσει εκατοντάδες παράπονα, οπότε δείξτε πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Άλλο review αυτής της εβδομάδας. Το τελευταίο βασικά. Dead Island Riptide. Ένα από τα αγαπημένα franchises του Σάκη. Εντάξει, και αγαπημένο. Α, τέλος πάντων, ναι. Επειδή μίλαγες πολύ όταν είχε βγει για αυτό το παιχνίδι. Αυτό... Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο παιχνίδι ήταν καλό. Είχε 2-3 άσχημα σημεία, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν κάτι ωραίο και διαφορετικό. Παρόλο που η θεματολογία είναι σούπα, έτσι, με τα ζόμπις και τα λοιπά. Είχε κάτι διαφορετικό. Τώρα στο καινούργιο δεν έχω άποψη, δεν έπαιξα, δεν ασχολήθηκα. Ο μικρός δεν ξέρω τι λέει. Δημήτρης Τσορβάς, που είχε παίξει πάρα πολύ το πρώτο, γι' αυτό και ανέλαβε και το δεύτερο, είναι από τους φανατικούς του πρώτου παιχνιδιού ο Δημήτρης. Απογοητευμένος δηλώνει, διότι ως gamer που έχει παίξει το πρώτο παιχνίδι, δηλώνει δεν έχει σχεδόν τίποτα να δώσει αυτό εδώ. Ένα σχόλιο έκανε ο Σάββας στο review του Δημήτρη μέσα σχετικά με το πώς μπορείς να το προσεγγίσεις αν έχεις εμπειρία από το πρώτο ή όχι. Ο Σάββας λέει ότι αν δεν έχεις παίξει το πρώτο,
αξίζει τον κόπο να το δεις και μάλιστα είναι και πολύ καλή περίπτωση. Αλλά σαν... Σε σημεία είναι και βελτιωμένο, λέει, σε σημεία, πολύ λίγα. Αλλά αν έχετε δώσει λεφτά για το προηγούμενο, πολύ δύσκολα έχει κάτι να σας δώσει αυτό, ώστε να δικαιολογεί στην αγορά του εκ νέου, έτσι, γιατί πιο πολύ ως expansion pack, λέει ο Δημήτρης, ότι είναι παρά ως κανονικό. Πόσες ώρες διαρκεί? Γύρω στις 8 νομίζω, είπε. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα μην σας γελάσω. Εντάξει, έχει και το co-op, εντάξει, παλεύεται. Λοιπόν, αν σκεφτείς ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο αυτή την περίοδο, εντάξει, ναι. Ναι, είναι μια εναλλακτική. Λοιπόν, από reviews δεν είχαμε κάτι άλλο αυτή τη βδομάδα. Είχαμε όμως μια συνέντευξη με τον lead game designer του Watch Dogs, με τον Σάβα, από τον Σάβα μάλλον. Ο Σάβας είχε πάει στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα, είδε εκεί μια παρουσίαση του Watch Dogs, είχαμε πάρει πρόσκληση από την Ubisoft. Είπαμε μπόλικα στο webcast της Δευτέρας, ακούστε το. Αρκετά, εκτός από το preview που έκανε ο Σάβας για το Watch Dogs, γιατί εκτός από τη συνέντευξη έχει και ένα εκτενές preview, μίλησε πάρα πολύ και στο webcast για το Watch Dogs, για αυτά που είδε στο Παρίσι. Οπότε πάμε και στο preview που είπαμε. Και το δεύτερο preview της εβδομάδας, το οποίο είναι νομίζω και το θέμα της εβδομάδας, ναι, είναι το preview build που δοκίμασε ο Σάκης, το demo ουσιαστικά που θα παίξουν όσοι έχουν το, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι, το God of War Ascension του The Last of Us, για το οποίο βέβαια υπάρχει και σχετικό για γενικά. Το οποίο υπάρχει κείμενο, υπάρχει ένα 15 λεπτό βίντεο, δεν θα κάτσω να φάω τώρα το χρόνο του VidCast να μιλήσω για το The Last of Us αναλυτικά, θα πω πολύ λίγα πράγματα εν συντομία, ότι εμένα μετά από αυτό το demo μου έφυγαν πολύ από τους φόβους που είχα. Είχα πολλές ανησυχίες, γιατί πιστεύω στην Naughty Dog, ξέρω ότι είναι μια ομάδα με τρομερό ταλέντο, αλλά δεν με τρέλανε πάντα το ανάλαφρο ύφος που έδινε στα παιχνίδια της. Αυτή τη φορά κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ μακριά από τα δικά της τα νερά. Βία, αίμα, δράμα, συνέστημα, ατμόσφαιρα κτλ. Ο τίτλος σε γενικές γραμμές μου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις σε όλους τους τομείς. Έχω κάποια παραπονάκια για τα γραφικά, τα είπαμε για το Gamecast, στο Gamecast όμως, με το Alizing κυρίως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση με το Uncharted, γιατί το Uncharted ήταν ένα εντελώς scripted, κλειστό, με πολλά ψεύτικα sprites στο background και φαινόταν τόσο όμορφο. Το παιχνίδι, το The Last of Us, είναι πιο πλούσιο, πιο πραγματικό, πιο αληθινό παιχνίδι. Οπότε έπρεπε να γίνουν και συμβιβασμοί σε κάτι τέτοιους τεχνικούς τομείς. Μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά η μουσική του Σάντα Ολάλα, τον έχω στα μπάρ εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις ταινίες, που δίνει ένα πολύ βαρύ, μελαγχολικό, έτσι καταθλιπτικό τόνο στο παιχνίδι. Να πω ότι όσοι περιμένετε ένα Uncharted με zombies θα απογοητευτείτε ικτρά. Δεν είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, παιδιά. Δεν είναι το κλασικό παιχνίδι της Naughty Dog. Έχει τις κινηματογραφικές του στιγμές, έχει τις action στιγμές, αλλά σε πολύ πιο αθόρυβους τόνους. Καμία σχέση με το Uncharted. Το περιμένουμε στις 14 Ιουνίου. Μετά το demo, οφείλω να ομολογήσω ότι πριν το demo δεν ήταν, γιατί είχα φόβους. Το setting το γουστάρω πάρα πολύ, αλλά μετά το demo το The Last of Us έγινε ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια για μένα των επόμενων μηνών, τουλάχιστον. Περιμένουμε, μακάρι να βγει τόσο καλό όσο ήταν το demo, παιδιά, μακάρι. Λοιπόν, ένας μήνας ακόμα γι' αυτό. Θα πούμε φυσικά όταν έρθει η ώρα περισσότερο. Καλά, είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε review πριν την κυκλοφορία του, γιατί η Sony δίνει review κώδικες αρκετά πριν. Μπορεί να έχουμε δηλαδή και πριν την E3 review, ή εκεί λίγες μέρες πριν την, πριν να ξεκινήσει. Ναι. Θα το δούμε αυτό, Το παιχνίδι κυκλοφορεί πάνω στην E3. Στο τέλος της, 14 το μήνα. 14 κλείνει η E3. Η E3 είναι 11 με 13. Α. Ναι. Οπότε ωραία, την επόμενη μέρα από το κλείσιμο της E3. Λοιπόν, και τέλος είχαμε Unboxholics, ένα ιδιαίτερο βίντεο από τον Σάκη για το Wii Mini, που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πούμε πάνω σε αυτό, έτσι. Εντάξει, είναι μια φτηνή και πετσοκομμένη έκδοση του Wii. Δεν έχει WiFi, δεν παίζει παιχνίδια του GameCube, δεν έχει slot για κάρτα SD. Το πολύ ωραίο στην όλη υπόθεση είναι ότι έχει ένα ωραίο σχεδιασμό, ένα ρέτρο ύφος. Εγώ προσωπικά το προτείνω μόνο στους συλλέκτες και αυτούς που δεν έχουν εμπειρία με Wii και δεν θα ασχοληθούν ποτέ με online και παιχνίδια του GameCube κτλ. Διαφορετικά
δεν υπάρχει ένας λόγος να ασχοληθείτε. Λοιπόν, κλείνουμε λέγοντας ότι είχαμε. Δεν είναι κακό όμως, δεν είναι κακό. Είναι όμως, καλά, σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το design του, να σου πω την αλήθεια. Πολύ περισσότερο από παλιού. Φίλε, είναι, αν το πιάσεις στα χέρια σου, άλλο το πώς το βλέπετε στις φωτογραφίες και στο βίντεο. Όταν το πιάνεις, νιώθεις εκείνη την πλαστικήλα, την ελαφριά πλαστικήλα. Πού να σου πω. Αυτού εδώ. Αυτό εδώ. Έχει εκείνη την πλαστικήλα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Το ρέτρο το πράγμα. Αυτό, ναι. Αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε με μια εξαιρετικά σημαντική είδηση που έσκασε αυτή την εβδομάδα. Ανακοινώθηκε το Gran Turismo 6. Εγώ το ήξερα. Πρέπει να το πω, αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Θα κυκλοφορήσει φέτος μάλιστα. Φήμες θέλουν να κυκλοφορεί και για το PlayStation 4. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Εξετάζεται από τη Sony αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε η Sony φέτος έχει πατήσει τον γκάζι τέρμα, έτσι, δηλαδή και νέα κονσόλα και Last of Us και Beyond και Gran Turismo, να δούμε πως θα μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα και σε θέμα marketing και σε θέμα πωλήσεων, δηλαδή. Ξέρεις τι φοβάμαι? Ναι, ξέρω τι φοβάζεις. Μήπως η τεράστια φόρα που έχει πάρει με το PlayStation 3, ναι, επηρεάσει αυτό, το PlayStation 4. Ναι, δηλαδή ποιο θα πάει να πάρει, ρε παιδιά, δεν το PlayStation. Δεν είναι μόνο οι κυκλοφορίες που είναι πολύ δυνατές, που έχει αποκλειστικούς πολύ δυνατούς τίτλους. Έχει πάρει φόρα και με το PSN, δίνει τίτλους που κάθεσαι, τους βλέπεις και γελάς. Είναι γελία η κατάσταση στο PSN Plus, παιδιά. Με την καλή αυτό το μήνα, τον Ιούνιο μάλλον, θα δώσει Ico, Shadows, Demon Souls κι άλλα. Ναι. Έχει δώσει, δηλαδή έχει πάρει τέτοια φόρα. Δεν ξέρω πώς θα τις βγει εδώ το PlayStation 4. Αναρωτιέμαι αν κυκλοφορήσει, που τελικά όλα δείχνουν θα κυκλοφορήσει και στην Ευρώπη φέτος, Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ποιος θα πάει να αγοράσει PlayStation 4 όταν στο 3 θα έχει πάρει φωτιά. Θα έχει από το καλοκαίρι βέβαια το The Last of Us, θα έχει το Beyond τον Οκτώβριο, θα έχει το Gran Turismo τον Νοέμβριο. Δηλαδή, παράξενα πράγματα. Η Sony αυτή τη στιγμή είναι η Sony που έπρεπε να ήταν το 2007 που κυκλοφόρησε, αλλά το 2008-2009. Ναι. Που έπρεπε να είναι πάνω, πώς να σου το πω, στο peak της. Έρχεται και την κάρη το PlayStation 3, του βάζει turbo boost. Α, έχουμε! Πάνω στο τέλος. Έχουμε και το Παπετία, το οποίο είναι πιο μικρή κυκλοφορία φυσικά, αλλά είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, έρχονται και τέτοια διάφορα, αλλά ναι, έχει πρόσεξε, μεγάλες κυκλοφορίες. Ναι, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχει ανακοινώσει νέα κονσόλα, θα τη δείξει στην E3, θα δείξει παιχνίδια, θα την κυκλοφορήσει φέτος και στηρίζει με τα μπούνια που λένε το 3. Ενώ η Microsoft την Τρίτη, πολύ σημαντική ημερομηνία, νέο σύστημα από τη Microsoft, το γεγονός της χρονιάς μαζί με το γεγονός της ανακοίνωσης του PlayStation 4, για μένα, αυτά τα δύο δηλαδή, τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς, έχει ξεχάσει το 360. Βγαίνουν από τρίτους εκδότες πάρα πολλά παιχνίδια, φυσικά. Το 360 έχει όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν και έχει και πολλά exclusives από third party, αλλά η ίδια η Microsoft έχει βάλει το pause και εστιάζει μόνο στο καινούργιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντική ημερομηνία, να δούμε σε τι γήπεδο θα παίξει από εδώ και στο εξής η Microsoft, και με το 360, ναι, και με το νέο Xbox. Και με τον Xbox. Είναι όντως πολύ σημαντικό, όχι σημαντικό επειδή θα κυκλοφορήσει τη νέα της κονσόλα, οκ, το ξέρουμε, θα κυκλοφορήσει τη νέα κονσόλα. Πού θα το πάει, τι θα ακολουθήσει από εκεί, ναι, πέρα. Να δούμε τι ύφος θα έχει στη νέα γενιά. Τι θα κάνει με το 360, θα το παρατήσει όπως είχε παρατήσει το πρώτο Xbox. Θα δούμε. Λοιπόν, πάντως, ένα σχολιασμό τελευταίο για τον Gran Turismo 6. Φαίνεται ότι ακολουθεί το μοντέλο του Forza Motorsport. Κυκλοφορία σχεδόν κάθε χρόνο, σύντομα, όχι μία τη γενιά. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το προηγούμενο. Τι πράγμα? Έχουν περάσει 3 χρόνια από το 5. Σκέψου πως είχαν περάσει από το 4. Ναι, αλλά πρόσεξε, εκεί είχαν τεράστια προβλήματα. Το Forza κυκλοφορεί κάθε 2-2,5 χρόνια. Ναι, αυτοί τώρα τι κάνουν όμως. Το 4 από το 5, μάλλον το 5 από το 4, είχε μετάβαση γενιάς. Και είχαν τεράστια προβλήματα με το PlayStation 3. Αυτό λέω, ότι ποιος θα πίστευε ότι Gran Turismo 6 θα έβλεπες ξανά στο PlayStation 3. Όχι, κανείς δεν το πίστευε αυτό. Αυτό κανείς δεν το πίστευε. Κανένα. Ναι. Λοιπόν, webcast τη Δευτέρα δεν θα έχουμε. Όπως είπαμε στο webcast που κάναμε αυτή τη Δευτέρα, θα το μεταφέρουμε για την Τετάρτη, διότι θα πρέπει να σχολιάσουμε αυτά που θα δούμε από τη Microsoft
την Τρίτη το βράδυ, στις 21. Εκτός ότι θα ταξιδεύουμε εμείς για να γυρίσουμε στα σπίτια μας από την Αθήνα, αλλά καλό είναι να γίνει την Τετάρτη, ναι, για να έχουμε δει την έκθεση, την ανακοίνωση της Μάγκος. Λοιπόν, αυτά. Κυριακή πρωί στο Mall θα βγει ανακοίνωση στο φόρουμ από το Σάκη για ώρα και τα λοιπά και πού θα βρεθούμε, έτσι να κάνουμε ένα meeting game over, να τα πούμε από κοντά. Αυτά. Με όσους δεν βρεθούμε την Κυριακή, ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά, παιδιά, σας περιμένω την Κυριακή, τσάω. Δεν έχω φωνούλα. Καρπά στην Αθήνα, ρε! Καρπά στην Αθήνα, ρε! Άντε, γεια, ρε!